Σαφέστατα νομίζω ότι υπάρχει μια κακοδιαχείριση. Μια εταιρεία η οποία είναι ναυαρχίδα στο χώρο με 1.000 σημεία πώλησης που κάνει 1,55 δισεκατομμύρια τζίρο που απασχολεί 13.000 προσωπικό δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό το ξέραμε από το 2010, τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Νομίζω ότι άργησαν να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Θα σας πω ότι η εταιρεία του Μαρινόπουλου με τις τρεις θυγατρικές οφείλει πάνω από 1,8 δις σε τράπεζες και αγορά. Αυτό το οποίο λοιπόν έγινε με την ένταξή της στο άρθρο 99 είναι ουσιαστικά μια παράταση ζωής. Ένα δικαίωμα στην ελπίδα των 13.000 εργαζομένων, γιατί θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι για να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσει η εταιρεία να είναι ζωντανή. Εάν η εταιρεία κλείσει, κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει είτε πολιτικός είτε οποιοδήποτε άλλος τους εργαζόμενους που θα χάσουν τις θέσεις τους. Μακάρι πραγματικά να βρεθεί λύση. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί ο θόρυβος του Μαρινόπουλου θα είναι πολύ μεγάλος στην αγορά. Τουλάχιστον 300 μικρότερες επιχειρήσεις που τον είχαν ως βασικό πελάτη τους κινδυνεύουν επίσης να βάλουν λουκέτο. Μην ξεχνάτε ότι οι οφειλές στην αγορά από τη μητρική εταιρεία είναι οι βεβαιωμένες 723 εκατομμύρια και άλλα περίπου 360 από τις θυγατρικές. Μιλάμε για πάνω από 1 δις σε προμηθευτές.